Καλώς θα μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Κική από το κανάλι M&D. Κάντε την εγγραφούλα σας, είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας. Survivor Spoiler All Star και Σπύρος Μαρτίκας. Αχ, και μην μου πεις τη φωτογραφία σε έβαλα, γιατί η Βρυσή είδα όταν είδε αυτά το κιού, το οποίο νόμιζε ο Μαρτίκας ότι δεν το τραβούσε η κάμερα, είπε επιτέλους είδα το Σπύρο μου, όπως πραγματικά είναι. Της άρεσε δηλαδή που γίνανε αυτές οι αποκαλύψεις που εγώ έκανα και βίντεο και είπα ότι τον εξέθεσαν. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Λοιπόν, κυκλοφορεί από το πρωί και από χθες που ακούστηκε ότι ο Μαρτίκας είναι υποψήφιος, μία φήμη ότι φεύγει από το Survivor ο Μαρτίκας, ότι έφτασε η ώρα του να φύγει. Εν τω μεταξύ ψηφίστηκε και δεν του άρεσε αυτή τη φορά που ψηφίστηκε. Ναι, γιατί στον αγώνα με την Τουρκία πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Οκ, okay, όλο το Twitter, όλος ο πληθυσμός, όλοι οι τηλεθεατές που παρακολουθούν Survivor, λέω κι εγώ όλος ο πληθυσμός, τέλος πάντων όλοι οι τηλεθεατές του Survivor, του είπαμε και μπράβο του και καλά έκανε, αλλά 3,5 μήνες τώρα, πάμε στους 4, όταν νικάει η μπλε ομάδα, κάποιοι άλλοι, ή οι κόκκινοι που ήταν τόσο καιρό ο Σπύρος πριν, κάποιοι άλλοι έπαιζαν για εκείνον και τον ετάιζαν. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Εν τω μεταξύ, έκανε αυτό το μπαμ με τον ελληνοτουρκικό αγώνα και μετά επανήρθε στις εργοστεριακές του ρυθμίσεις. Όπως ήτανε ο Σπύρος αυτός. Η ομάδα δηλαδή θα κριθεί από μία εβδομάδα, ίσως θα μπορούσαν να το χαρίσουν, ίσως το είπε και σαν παράδειγμα και αυτός, έτσι σαν παράπονο. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά έχουμε την πεντάδα των υποψηφίων, γιατί είχαμε μία ισοψηφία, έκανα λάθος στο βίντεο που λέω τους υποψηφίους, μία ισοψηφία έχουμε, δεν έχουμε δύο, το μυαλό μου γίνει αχταρμάς. Τόσες αλλαγές τώρα τελευταία, πότε έχουμε ασυλία, πότε έχουμε 3, πότε έχουμε 5, πότε έχουμε 4, με συγχωρείτε δηλαδή, έχουμε και ισοψηφία, δύσκολη αυτή η ψηφοφορία, όντως παιδιά, κρίνω ότι είναι δύσκολη για το Μαρτίκα αυτή η ψηφοφορία, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και ο πιο αδύναμος για αποχώρηση, γιατί υπάρχουν κι άλλοι που κατά τη γνώμη μου πρέπει να παίρνουν σειρά. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Το απόγευμα θα γίνει ένα βίντεο για το ποιος θα αποχωρήσει. Επίσης θα πάτε και στην κοινότητα και θα σας βάλω και μια διαδικτυακή ψηφοφορία να ψηφίσετε και θα ήθελα πάρα πολύ όσοι ψηφίσετε να ψηφίσετε